Μαζί μας και ο κύριος Ψάρας από το Μίλωνα. Coach, νομίζω ότι κάθε χρόνο σας ρωτάμε το πού μπορεί να φτάσει ο Μίλωνας και πού είναι το ταβάνι. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτήν την ερώτηση. Ο Μίλωνας έχει δείξει ότι δεν έχει ταβάνι, ότι έχει πάντα διάθεση να κάνει κάτι καλύτερο κάθε χρονιά. Πόσο καλύτερο έχετε ονειρευτεί, πόσο καλύτερο μπορεί να πάει ο Μίλωνας στη φετινή σεζόν? Εντάξει, γενικά δεν είμαι άνθρωπος που κάνω όνειρα. Προσπαθώ να έχω κάποια οράματα, να βάζω κάποιους στόχους και με μικρά βήματα να τα υλοποιώ είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, εν προκειμένου στο Μίλωνα. Όλοι εμείς που δουλεύουμε για το Μίλωνα, κάθε χρόνο κάνουμε και κάτι παραπάνω. Το πού θα φτάσει αυτό, δεν μπορώ να σας το πω. Μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία όμως ο τρόπος δουλειάς μας. Μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία η οργάνωσή μας. Το ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε κάνει μια ομάδα η οποία πραγματικά δεν είναι απλά ένα γκρουπ αθλητών, αλλά είναι μια ομάδα με την κυριολεκτική σημασία της λέξεως. Εάν καταφέρουμε λοιπόν και φέτος, παρότι έχουμε αθλητές από τρεις διαφορετικές υπήρους, να συγκεράσουμε όλο αυτό το μείγμα και να βγάλουμε κάτι καλό, θα είμαστε ευτυχισμένοι. Και μια ομάδα που έχει γίνει πόλος έλξης πλέον. Ναι, γιατί το γήπεδο είναι γεμάτο και αυτό επίσης είναι ένας από τους στόχους μας και μια μεγάλη επιτυχία της διοίκησης, της ομάδος, των αθλητών. Γεμάτα γήπεδα με νεολαία, με οικογένειες να χειροκροτούν για το άθλημα του βόλεϊ, καθαρά βολεϊκό κοινό και μας κάνει επίσης χαρούμενος το γεγονός αυτό.